Καλησπέρα παιδες, The Best Car Jar εδώ. Βρίσκομαι στο πανέμορφο νησί της Μυτιλίνης με πρόσκληση από τη Λέσχη Αυτοκινήτου Μυτιλίνης. Ετοιμαστείτε να δείτε παρουσιάσεις σε πολλά όμορφα αυτοκίνητα και ξεχωριστά και ξεχωριστές δουλειές. Έχουμε έρθει τώρα στο συνεργείο του Γιώργου Παπουτσί. Μαζί με τον Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Από τους παλιούς, αν όχι και ο πιο παλιός. Ο πιο παλιός από όλους. Ο πιο παλιός της Λέσχης. Κάτοχος BMW Y46 M3. Ένα αυτοκίνητο που μιλάνε από εικόνες από μόνος τους, πραγματικά. Και ο Γιώργος το ξέρει 100% το αυτοκίνητο. Όπως ξέρει τι θα κάνει με τα χέρια, με τα πόδια του σαν άνθρωπος, ξέρει και τι θα κάνει και το αυτοκίνητό του. Έχει γίνει ένα κομμάτι δικό του πλέον. Εμείς το έχουμε κάνει όλο από την αρχή. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πόσα χρόνια είναι στην κατοχή σου? Από το 2004. Δηλαδή από καινούριο, από εργοστάσιο. Ναι. Και το έχεις διατηρήσει μέχρι τώρα, σχεδόν 20 ετία. 20 ετία είναι. Το διατηρεί σε άριστη κατάσταση, σαν να βγήκε τώρα από το εργοστάσιο. Καλή είναι η γριούλα, καλή. Θεωρώ ότι τέτοια μητρία δεν ξαναβγαίνουν πλέον. Είναι από τα καλά μοντέλα. Μπράβο, από τα καλά. Αυτό ακριβώς. Δεν το κράτησες εργοστασιακό. Όχι, δεν είναι εργοστασιακό το αυτοκίνητο. Είναι ένα μητρία βελτιωμένο με κομπρέσορα. Και στα σημεία του, αναρτήσεις, φρένα πιο μεγάλα κτλ. Αυτά. Να είναι στημένο όπως πρέπει. Στημένο, σωστά, μπράβο. Το πήρε από στασιακό και σιγά σιγά έκανε τις βελτιώσεις. Λίγο έτσι γίνονται όλα. Αυτό. Τελευταία βελτίωση έγινε το 2010. Από το 2010 και μετά δεν έχει πέσει βίδα πάνω. Όπως τότε. Έχει ανοιχτεί το μοτέρ, έχει γίνει σφαίρα. Όχι, το μοτέρ είναι μαμά. Κλειστό μοτέρ, κλειστό το δικό μοτέρ, έχει γίνει βελτιώσεις περιφερειακές γύρω-γύρω. Οι πιέσεις δεν είναι πολλές, είναι 7 PSI, δηλαδή γύρω στα 0,4 bar. Ναι. Για αυτούς που ξέρουν. Μικρή πίεση, αλλά βελτιωμένη σε είναι... τέτοια σημεία που μας δίνει πολύ καλή ροπή. Αυτό είναι, μεγάλη υπόθεση ροπή. Στο εξωτερικό του κομμάτι το έχει κρατήσει εργοστασιακό. Εργοστασιακό είναι το εξωτερικό όλο. Αν εξαιρέσουμε τα αυτοκόλλητα και οι ζάντες. Και οι ζάντες μαμά είναι. Λευκές που έχουν. Εμείς τις βάψαμε λευκές, αλλά είναι γνήσιες. Γνήσιες. Φρένα έχεις βάλει μεγαλύτερα ό,τι πρέπει. Μεγαλύτερα από το CSL με Brembo τετραπίστωνες απάνω, γιατί το φρένα βασικά. Σίγουρα είναι το Α και το Μέγα. Μια καλή ανάρτηση. Μπράβο, λάστιχα είναι. Τα λάστιχα πάντα εμισλίκ για τους συγκεκριμένους αγώνες που το τρέχουμε εμείς. Τώρα, ποιοι αγώνες είναι, σε τι χρήση? Συνήθως είμαστε εδώ στα νησιά γύρω-γύρω τρέχουμε. Στο GP. Και αν χρειαστεί, έχεις πάει και dragster. Και dragster κάνουμε, ναι, αλλά δεν το έχω για dragster. Μένει στημένο για dragster. Πιο πολύ είναι να κυνηγήσει το χρόνο. Μπράβο, για το χρόνο είναι το αυτοκίνητο. Γι' αυτό είναι και στημένο, σωστά διαμορφωμένο, να το πας όπως θέλεις. Γι' αυτό και όλοι το ξέρουν εδώ στην Μυτιλίνη. Το αυτοκίνητο είναι. Στο GP είναι πολύ καλό. Μπράβο, πολύ αυτό είναι. Γιατί έχει μελετηθεί, είναι ψαγμένη δουλειά. Ψαγμένη δουλειά, το έχουμε στήσει εμείς, οπότε ξέρουμε και να το οδηγήσουμε κιόλας. Να μπουν τα σωστά πράγματα και το έχει φέρει και στα μέτρα όπως πρέπει. Στα μέτρα μου πάντα. Και στα δικά μου και στο φωτί τα μέτρα. Και στο φωτί, ναι, αυτά είναι. Ο οποίος μονάχας με το κάθισμα δεν βολεύεται πολύ, θα βολευτεί στο μέλλον. Στο εσωτερικό του τώρα τι έχεις κάνει? Ένα μπάκετ κάθισμα στη θέση του οδηγού, τίποτα άλλο. Τίποτα και ζώνες 4 σημείων βέβαια, έτσι. Και δύο οργανάκια επιπλέον που είδα. Τα οργανάκια πάνε, τα έχω βάλει επιπλέον για τον κομπρέσορ, για την ασφάλεια του κινητήρα. Να ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι να κάνεις, να είσαι ενημερωμένος για το μοτέρ. Αυτό. Τίποτα παραπανήσιο δεν έχει τα αυτοκίνητα πάνω. Έχει αυτά που πρέπει. Αυτά που πρέπει, μπράβο. Και εκεί που πρέπει. Και να είναι σωστές δουλειές, σχεδόν να φαίνεται σαν εργοστασιακό. Δηλαδή, σαν να βγει κάτι από το εργοστάσιο το βλέπεις. Έτσι. Είναι μελετημένη δουλειά, είναι σωστή. Έτσι. Είναι ροπάτο, είναι πολύ καλό το αυτοκίνητο. Μπράβο. Πολύ δυνατό. Έχεις μεράκι και φαίνεται αυτό. Καλό είναι. Α, κοιτάξουμε τώρα να το δούμε και σε ένα βίντεο με ένα άνοιγμα να το ακούσουμε. Βεβαίως. Γιατί βγάζει και έναν μαγευτικό ήχο το μητρία. Βγάζει. Άμα και οι εξατμίσεις είναι σωστές και βγάζει σωστό. Αυτό. Από εξάτμιση μιας που το είπες, τι έχεις κάνει, είναι... Από μπροστά μέχρι πίσω είναι Racing Miltech. Αυτά είναι, οπότε είναι ο ήχος φοβερός. Καθαρός. Θα το απολαύσουμε και εμείς, θα το απολαύσουν και τα παιδιά μέσα από την κάμερα. Και έχουμε και ραντεβού την Κυριακή. Κάτω. Στη Μαρίνα κάτω, στην έκθεση, να δούμε όλα τα αυτοκίνητα εδώ. Όλοι Λέσχοι θα είναι κάτω. Όλοι μαζεμένοι. Πάμε να το ευχαριστηθούμε. Το αυτοκίνητο τρέχει για τη Λέσχη από το 2007, 6, 5, κάπου εκεί. Ακολουθείς όσο μπορείς πιστά, όσους αγώνες γίνονται, όσες εκθέσεις όλους, γίνονται. Όλους, δεν έχουμε χάσει κανένα αγώνα. Όλα τα πάντα. Και εδώ και στη Χίο και στη Σάμμο. Α, έχεις φύγει και εκτός της Μυτιλίνης. Ναι, βέβαια. Όλα στα γειτονικά νησιά. Ναι. Εκεί που μας καλούν πάμε. Μπράβο, αυτό είναι. Το χαίρεσαι. Καταρχήν τρέχουμε γιατί το αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Έτσι. Τρέχουμε για μας.
Δεν κυνηγά την πρωτιά ή, το, ή κάτι άλλο. Είναι... Πάντα την κυνηγά την πρωτιά, σίγουρα... αλλά άμα δεν βγει και πρώτο, δεν τρέχει τη στιγμή που ευχαριστίασε. Σημασία έχει να μπει μέσα να το ευχαριστηθεί. Αυτό. Θα καθίσει το κάθεσμα του οδηγού και θα σου χαρίσει χαμόγελα. Αυτό, είναι... αυτό είναι. Αυτό το συνέστημα δεν συγκρίνεται με τίποτα. Και αδρεναλίνη. Κλείνω τα 60 και δεν λέω να το βάλω κάτω ακόμα. Ναι. Και ούτε να το βάλει, να το συνεχίσει έτσι, να το βλέπουμε και εμεί να το θαυμάζουμε. Γιατί είναι ελάχιστα τα καθαρά μητρία που θα βρει, είναι πλέον λίγα. Λίγα και καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα πολύ, ευχαριστώ και εγώ και τα λέμε πάλι σύντομα. Έγινε, να σε καλά. Καλή συνέχεια, τα καλύτερα έχουμε. Καλή συνέχεια, παιδιά. Προσοχή στους δρόμους πάντα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Ο χρόνος του. Δεν βελτιώνει το χρόνο του. Βελτιώνει το χρόνο του. 36-195 βελτιώνει το χρόνο του. Στις στροφές μέσα δεν μπορεί να πατήσει πολύ γκάζι, γιατί θα υπερστρέψει το αυτοκίνητο. Είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Παρ' όλα αυτά είναι ένα γρήγορο αυτοκίνητο, έχει γκάζι για να το πατήσει. Φαίνεται, περιμένω να δούμε το χρόνο. 37-670. Τελευταία προσπάθεια, αν δεν κάνω λάθος.